Δεν πάρσε. Συγγραφέας, βιβλία. Πράγματα, θάματα. Εγώ είδα λίγο γρήγορα τα βιβλία και βλέπω. Πόλη. Κωνσταντινούπολη. Σμύρνη. Τραπεζούντα. Μου λες Καβάλα. Ναι. Που έχεις ζήσει εκεί πάρα πολλά χρόνια. Στην ιστορία, αυτό που λες είναι, λέω Ελλάδα. Γιατί όλα αυτά τα μέρη είναι μέρος ενός ελληνισμού. Άλλα χάθηκαν, άλλα υπάρχουν, άλλα τα αναπολούμε, άλλα τα νοσταλγούμε, τα έχουμε μέσα μας. Ναι, δεν πάμε να τα μιλήσω για αυτά που χάθηκαν. Και να μην είμαστε από εκεί, τα έχουμε μέσα μας. Δεν μπορεί να μην έχουμε μέσα μας τη Σμύρνη και την πόλη. Κι ας μην καταγόμαστε από εκεί. Νομίζω πούμε, ότι οι χαμένες πατρίδες είναι ένα καυτό βούρτσαλο που το έχουμε όλοι οι Έλληνες, είτε καταγόμαστε από εκεί είτε όχι. Φυσικά περισσότερο αυτοί που έχουν τις μνήμες και τις καταγωγές και τις τραγικές ιστορίες των παππούδων τους, δεν το συζητώ. Όταν η οικογενειακή ιστορία είναι ακόμα καυτό βούρτσαλο, είναι η χαμένη πατρίδα, είναι και ο πόντος μας στη χαμένη πατρίδα. Είναι η Κύπρος, είναι πολλά. Ναι, την Κύπρο την ξέχασα. Πόλεμο, πόλεμο. Προφανώς εμφύλιο, χούντα. Όλα. Μια κατάσταση και πιο πίσω πάει. Πάει και νετούς. Δεν θα πούμε τώρα όλες τις ιστορίες. Έχω και από νετούς. Ναι. Αλλά πάντα στον χώρο του ελληνισμού. Τον ευρύτερο χώρο του ελληνισμού. Η Ελλάδα, γιατί μην έχοντας μία ρίζα μόνο ελληνική, την αγάπη για την Ελλάδα. Δεν την έχω μόνο από τη μητέρα μου, δηλαδή την έχω σαν δεδομένη. Γεννήθηκα από Έλληνες γονείς, οπότε είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε, το έχουμε. Έχω την κατέκτησα, δηλαδή μου ήρθε τη μητέρα μου ως δοσμένη, αλλά μου ήρθε τον πατέρα μου σαν μια αγάπη που έχει αποκτηθεί για κάποιους λόγους, με κάποια επιχειρήματα, με κάποιες ωραίες μέρες, με κάποιο ωραίο ήλιο, με κάποια ωραία ιστορία, περιπάτω στα αρχαία κτλ. Εδώ πέρα γεννήθηκα, εδώ πέρα μεγάλωσα. Και ασχολούμαι με την Ελλάδα. Τα βιβλία μου μέσα είναι ελληνικά, όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί έχουν να κάνουν και με πόνο, με την πατρίδα μου, αλλά στην ουσία εγώ δεν νομίζω ότι είναι αυτό το κέρδος που έχει ένας αναγνώστης διαβάζοντας το βιβλίο. Νομίζω ότι πιο πολύ απ' όλα είναι το πώς πλέκω χαρακτήρες, ιστορίες, δράσεις, πώς ενώνω αυτούς τους ανθρώπους με τις καταβολές. Όλοι μιλάμε την ίδια γλώσσα με τους ήρωες, έχουμε τις ίδιες, ας το πω, πηγές ιδιοσυγκρασίας, γι' αυτό και είναι οικοί οι χαρακτήρες. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει να πλάθω ιστορίες, δηλαδή να φτιάχνω πραγματικότητες, ας το πω έτσι, συσταγωγικά πραγματικότητες. Χρειάζεται όμως να υπάρχει ένας χώρος και ένας χρόνος. Σε κάθε ιστορία υπάρχει χώρος και χρόνος. Όταν λοιπόν έρχομαι στο θέμα του χώρου και του χρόνου, εκεί πέρα από μόνο του, χωρίς εγώ να το προκαλέσω, μπαίνει η ιστορία. Δεν κάθομαι να σκεφτώ τώρα ποια περίοδο, όπως είπατε πριν, η ενετή. Έτσι, άρε παιδί μου, έχουν βγει πολλά τους ενετούς, κάτσε να γράψουμε τους ενετούς. Δεν πάει καθόλου έτσι. Αν μία ηρωίδα ή κάτι συνδερμιακά έρθει και κάτι ξεκινήσει από εκεί πέρα και, ή ακουμπήσει μια ιστορία που ετοιμάζω στην ενετική περίοδο, θα ξεκινήσω να το ψάχνω. Καταλάβετε, θα πηγαίνει πίσω. Είναι αντίστροφα. Το φνάρι που δεν έσβησε. Λοιπόν, το φνάρι που δεν έσβησε, τώρα που κυκλοφορήθηκε τόσε διόπτρα, είναι ένα μυθιστόρημα που μιλάει γενικά και για τι χαρακέ που μπαίνουν στην ψυχή των ανθρώπων, χωρί το καταλάβουμε εμεί, χωρί το καταλάβουμε δηλαδή οι άνθρωποι, αλλά άμα τύχει, να γεννηθεί σε μια ιστορική εποχή που, που είναι έντονη, που είναι δυνατή, που έχει δυνατά αισθήματα, δυνατέ καταστάσει, όπω ήταν ο εμφύλιο, όπω είναι η Χούντα, όπω είναι η διαπατρίδα. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποια πράγματα να μην σηματέψουν στην ψυχή σου. Δεν υπάρχει για μένα, ή μάλλον είναι πολύ πιθανό ότι θα συμβεί, δεν μπορούμε να πούμε ποτέ ότι αυτό το πράγμα το γενικεύσουμε, αλλά είναι πολύ πιθανό να συμβεί ότι η ζωή κάποιων θα εξοδρομήσει λιγάκι από αυτό που θα ήταν εάν δεν είχε ζήσει σε εκείνη την εποχή. Και για να είμαι πολύ συγκεκριμένη σε αυτό, να μπορούμε να το καταλάβουμε δηλαδή, λέω. Ένα παιδί που γεννήθηκε στην κατοχή, στην κατοχική Αθήνα. Και είδε να περνάει το κάρβα τα πτώματα από την πείνα, από τους νεκρούς της πείνας της προηγούμενης νύχτας. Αυτό ήταν στον πάρθυρό του, μέσα στο σπίτι, στην ασφάλειά του ήταν. Όμως, μόνο που είδε αυτό το θέαμα, σίγουρα η ζωή του μετά, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ακριβώς η ίδια παρομοιότυπα όπως θα ήταν εάν δεν το είχε δει αυτό το θέαμα.
Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο λειτουργώντας, κατάλαβα ότι η προηγούμενη γενιά από μένα και οι πιο προηγούμενοι, δηλαδή και οι γιαγιάδες, όχι μόνο οι γονείς, δηλαδή παίρνω φέτες ηλικιακές σαν να είναι στρώματα στρωματογραφίας, έτσι με βράχους και πέτρες, αντιδρούσαν με συγκεκριμένους τρόπους, ειδικά στις κρίσεις και στα ζόρια, που κάπου προσπάθησα να βρω τις ερμηνείες ότι ήταν πολύ πιο προγενέστερες από αυτούς. Δηλαδή ήταν πράγματα που είχαν δει παιδιά, ήταν πράγματα που και αυτοί είχαν ακούσει από γονείς. Γιατί και σήμερα, ένα παιδί το οποίο ακούει για τον εμφύλιο του παππού του πράγματα τραγικά, ή άλλοι ας πούμε, που ακούνε για τη Χούντα πράγματα τρομερά που συνέβησαν, έτσι, δεν είναι ανάγκη να το έχει ζήσει απόλυτα. Μπορεί να έχει ξεβάψει ο προηγούμενος από σένα πάνω σου. Και αυτό γίνεται. Αυτά λοιπόν είναι σημάδια. Έτσι είναι χαρακές που λέω. Τα χνάρια είναι αυτά που δεν αφήνουν τις ιστορίες που πρέπει κάποια στιγμή να υποθούν ή πρέπει κάποια στιγμή οι αλήθειες να αποκατασταθούν, δεν τις αφήνει στο περιθώριο της ιστορίας. Εάν η ιστορία, δηλαδή η ζωή, είναι ένας κυλιόμενος διάδρομος όπως τα αεροδρόμια, έτσι αυτό που κυλάει ο διάδρομος και περνάει ο χρόνος έτσι, πρέπει κάποια χνάρια να δείχνουν στους μεταγενέστερους ότι πρέπει να ξανάρθουν πίσω για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν αλήθειες, δικαιοσύνες, δίκαια, συγγνώμες. Αν δεν το κάνουμε σήμερα, όλο αυτό σαν ελληνισμός, δεν θα πάμε πουθενά. Έτσι, και ο καθένας μόνος του. Γιατί είναι όλοι μαζί, και ο καθένας μόνος του. Το χνάρι που δενέσβησε είναι αυτό. Είναι ένα χνάρι το οποίο οδηγεί τα χρόνια του πατέρα του, τον οποίο δεν τον έχει ζήσει, γιατί πέθανε όταν ήταν πολύ μικρός ο ήρωας, σε ηλικία. Και με το χνάρι αυτό πηγαίνει πίσω χρονικά με την επιθυμία να γνωρίσει ποιος πραγματικά ήταν ο πατέρας του. Και εκεί πέρα έρχεται και γίνεται μια ολόκληρη αποκατάσταση της αλήθειας και με συγκρούσεις και με ενθουσιασμό και με δάκρυα και με γέλια. Απ' όλα έχει. Απ' όλα έχει, είπα, ξέρεις, το μήκος τώρα. Και σε πόλη του ελπίδια είναι χνάρια. Με την ίδια λογική. Ναι, γιατί ο 20ος αιώνας είναι πάρα πολύ έντονος αιώνας. Μπορεί και προηγούμενη τώρα, αλλά και για την Ελλάδα είναι τρομακτικά έντονος. Και άφησε πολύ δύσκολα πράγματα στους Έλληνες, άλλους χαρακτήρες τους, στις γενιές ολόκληρες. Όταν ήμουν μικρή, τώρα που το λέτε τώρα έτσι για να το συζητάμε, εγώ μάθησα στην Καβάλα. Και μεγάλωσα στην Καβάλα σε μια εποχή που ήταν κλειστές οι κοινωνίες αρκετά και οι αποστάσεις δεν ήταν τόσο εύκολα. Δηλαδή να πας από τη μια πόλη στην άλλη όπως είναι σήμερα. Δεν ταξίδευε τόσο πολύ ο κόσμος, μετακινιόταν εύκολα όσο σήμερα. Λοιπόν, ήμασταν λοιπόν όλοι μαζεμένοι στην Καβάλα. Θυμάμαι σαν παιδί ότι πάντοτε είχα αυτή την ερώτηση από δασκάλες, από γονείς φίλων, εάν γίνει πόλεμο, θυμάμαι στην Ελλάδα και στην Αγγλία, εσύ με ποιανού το μέρος θα είσαι. Ήταν ίσως τα χρόνια που ήταν πρόσφατη πόλεμη, οι θύμησες ήταν πολύ ζωντανές και το ερώτημα μπορεί να ήταν φυσικό για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά για ένα παιδί που δεν έχει εκείνες τις μνήμες του πολέμου, ήταν ένα ερώτημα πολύ, πολύ δύσκολο. Όχι να απαντηθεί δύσκολο, η απάντηση ήταν το θέμα δύσκολο. Γιατί μιλούσε για πόλεμο, δεν μιλούσε για προσφυγικό αγώνα. Ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλεγε για πόλεμο. Δηλαδή με ρωτούσαν αυτό, αν γίνει πόλεμο. Ναι, αυτό. Το οποίο έχει απαντήσει τώρα πια. Έστω και δύσκολα, πιστεύω. Μπορεί και να μην το πεις. Όχι, όχι. Έχω απαντήσει γιατί έχω καταλάβει ότι έχω την μοίρα των ανθρώπων που πατάνε σε δύο βραχάκια. Όπως είναι και πολλοί Έλληνες, όπως είναι και πολλοί ομογενείς, όπως είναι πολλά παιδιά που είναι παντρεμένοι με Γερμανούς ή μητέρα τους κλπ. Και αυτά. Δεν ανήκω πουθενά. Δηλαδή στην Αγγλία δεν είμαι Αγγλίδα. Στην Ελλάδα ξέρω πως δεν είμαι αμιγός Ελληνίδα. Σαφέστα ζυγαριά, επειδή έχω μεγαλώσει, έχω γεννηθεί, η μαμά μου Ελληνίδα, ξέρετε, οι μαμάδες είναι αυτές που περνάνε τα πράγματα στα παιδιά. Έτσι έχω κάνει μια οικογένεια ελληνική. Έτσι, ο άντρας μου είναι Έλληνας, η κόρη μου έχει γεννηθεί, είναι Ορθόδοξη, λέει, ελληνικό σχολείο, δηλαδή τα πάντα όλα. Έχω τοποθετηθεί πάνω σε αυτό. Ότι ξέρω ότι εγώ ακολουθώ την ελληνική μου ρίζα. Σε αυτό είμαι απόλυτα τοποθετημένη και φαίνεται αυτό και από τα βιβλία. Το θέμα της ρίζας είναι ένα ερώτημα που συχνά θέτω και στον εαυτό μου. Είναι κάτι το οποίο με πονάει, είναι κάτι που με καίει. Από τους προγόνους μου, το πω, ξέρετε πάρα πολύ. Λόγω ιστορίας, όχι επειδή ήταν ταξιδιάρηδες οι άνθρωποι, λόγω προσφυγών, λόγω διώξεων, λόγω πολέμων, λόγω οτιδήποτε ήταν,
Πάντως είμαστε σταμένα στο κόσμικο γέλιο, σε πολλά μέρη του κόσμου. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.